Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είμαι ο Αντρέα Παλαμαρίνη και βρίσκομαι εδώ σήμερα εκτάκτως στο στούντιο των Game World, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι ο ήχος θέλει κάποιες αλλαγές. Είμαι εδώ με τον έναν από τους ιδρυτές του καναλιού, τον κύριο Χρήστο και η Illusion και η Ταμίρ, ξέρω εγώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Όλα καλά. Ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρεθήκαμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλλά έτσι ήρθαμε τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε ποια θα είναι η πρώτη αναβάθμιση που θα κάνετε για τον ήχο σας. Νομίζω κάρτα ήχου. Νομίζετε, είστε σίγουρος? Νομίζω ότι θα είναι αναβάθμιση. Ωραία, κυρίες και κύριοι, πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα ήχου. Καλό αυτό. Γεια σας, ολοκρινάκια! Γεια σας, μάγκες! Καλώς ήρθες ακόμα ένα vlog εδώ στο στούντιο. Είμαστε σήμερα με τον Τζέι. Πίσω από τις κάμερες είναι ο Phoenix και ο Slash. Ακριβώς, μπορεί να βάλουμε και φάνεται να ακούσει και αυτό. Λοιπόν, μάγκες, πήραμε νέα κάρτα ήχου. Προφανώς έχετε φάει το spoil από τον τίτλο και από το thumbnail, λογικά. Είναι καιρός για μία αλλαγή. Έχουμε πολλές αλλαγές να κάνουμε, η αλήθεια είναι. Ακριβώς, είναι μία μικρή αλλαγή, την οποία τη χρειαζόμαστε πιο πολύ για μετά. Απλά είναι η πρώτη αλλαγή που θα κάνουμε τώρα, που βγάζει νόημα να κάνουμε. Είναι μία κάρτα ήχου παιχτούρες, θα τη δούμε σε λιγάκι. Σε λιγάκι έτσι από πλάνα. Εντάξει, θα κάνουμε ένα κοντινό, δεν ξέρω αν κάνουμε πλάνα, πιλότ. Αυτό βασικά. Θα δούμε. Μία αναβάθμιση, λοιπόν, μία αναβάθμιση που πρέπει να γίνει τα μικρόφωνα. Αυτά τα μικρόφωνα τα έχουμε 3 χρόνια, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θέλουμε να πάρουμε άλλα μικρόφωνα, αλλά επειδή αυτά που θέλουμε να πάρουμε έχουν 4 εκατοστάρια το ένα. Και χρειάζεται και κάρτα ήχου για να δουλέψουν και κάτι άλλο για να δουλέψουν. Το αφήνουμε για τώρα γιατί δεν γίνεται. Πάμε βήμα-βήμα στην ουσία. Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο πρέπει να γίνει είναι ηχομόνωση στο στούντιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ψάχνουμε να το κάνουμε και λίγο δικό μας DIY στην ουσία. Για να DIY. Do it yourself. Κάντο μόνο σου, Γιώτα. Αυτό είναι η μετά. Έτσι, ώστε να έχει λίγο. Να είναι λίγο spicy, ρε παιδί μου. Να μην είναι απλά κάποια σουγκαράκια που βλέπουμε. Που έχουμε ήδη, αλλά δεν μας φτάνουν. Τέλος πάντων. Ένα πράγμα που έπρεπε να γίνει έτσι κι αλλιώς από όπου για να ξεκινήσουμε ήταν η κάρτα ήχου. Οπότε, μάγκες, επενδύσαμε σε μία κάρτα ήχου. Δεν την έχουμε τεστάρει ακόμα. Θα δείτε μέσα στο βίντεο ένα τεστ με τις κάρτες που έχουμε τώρα. Και με την κάρτα αυτή είναι μια φέτα, μάγκες. Δηλαδή είναι μια κάρτα ήχου εξ ολοκλήρου που έχει πολλά κανάλια πάνω. Έχει 8 κανάλια πάνω στην ουσία. Να πούμε λίγο να πούμε γιατί είμαστε έτσι αγιωτάδες, έτσι. Μικρόφωνα. Ναι. Προτιμούμε να είμαστε αγιωτάδες παρά να είναι χάλιο ήχος. Γιατί όντως όσα vlog έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ακόμα τον εξοπλισμό. Βασικά δεν έχουμε και ηχομόνωση στο στούντιο για να μας καλύψει και να κάνουμε ένα σωστό βιντεάκι. Έχουμε ένα μικροφωνάκι πέτο, αλλά με την απουσία ηχομόνωσης. Αυτό ακριβώς. Οπότε δεν. Οπότε καλύτερα με τα δυναμικά μικρόφωνα εδώ να ακούτε λίγο πιο καθαρά και ας είμαστε γιοτάδες. Δεν πειράζει. Έτσι. Εντάξει, θυσιάζουμε τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μάγκες. Δώστε μου λίγο ένα μικρόφωνο. Ναι, παρακαλώ. Πάλι γιοτάδες είστε και χωρίς μικρόφωνα. Sorry, Sorry. Μια παρατήρηση έκανα. Ισχύει. Αυτή η κάρτα έχει παίρνει πάνω και τα 4 μικρόφωνα. Μέχρι στιγμής αυτές που έχουμε είναι 4 ξεχωριστές. Δηλαδή το κάθε μικρόφωνο παίρνει πάνω σε μια ξεχωριστή καρτούλα ήχου που είναι full entry level. Είναι ό,τι πιο οικονομικό μπορεί να πάρει κανείς. Είναι γύρω στα 35 με 40 ευρώ πάνω κάτω. Θα τα δείτε όλα πια. Λίγο να δούμε τι έχει από πίσω. Λοιπόν, παιχτούρες, εδώ είναι η κάρτα ήχου που έχει. Βλέπετε έτσι. Εδώ έχει όλα τα channel. Τα έχουμε. Έχουμε 8 μικροφωνάκια μπορούμε να βάλουμε πάνω. Είναι κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία ακόμα δεν τα χρειαζόμαστε. Εδώ μπαίνουν τα δύο. Έχει τα δύο μπροστά που μπορούν να μπουν. Από πίσω είναι όλα τα υπόλοιπα. Την κάποια. Κάποιες κύριες που είναι στην DAC. Νομίζω αυτό είναι monitor, αν δεν καταλάβεις. Όλα αυτά είναι μόνιτορ. Νομίζω ναι. Αλλά δεν κόβω και το λαιμό μου. Συνδέεται με USB Type-C, οπότε θα είναι ένα USB που θα μπαίνει στο PC. Οπότε κερδίζουμε κάποιο USB, γιατί αυτό το έχουμε θέμα. Έτσι. Εντάξει, να πούμε ότι αυτή η κάρτα ήχου, μάγκες, είναι για επαγγελματική χρήση. Που σημαίνει ότι είναι ένα ακριβό εργαλείο. Απλά το δείχνουμε για να βλέπετε πάνω κάτω, ρε παιδί μου, πώς κινούμαστε, τι παίρνουμε στο στούντιο, όπως σας έχουμε πει, τέλος πάντων.
Παιχτούρες, επίσης έχουμε και μια καμπίνα, ένα κουτί τέλος πάντων για όσους δεν ξέρουν, που μπαίνουν τέτοιου είδους μηχανήματα. Μπορείς να κάνεις λίγο ένα demonstration, παρακαλώ. Λάθος στάση, φίλε. Λοιπόν, μάγκες, εδώ πέρα θα μπει και η κάρτα ήχου, θα μπει και το switch που έχουμε και το modem, σωστά. Τέλεια, τα πάμε την πρώτη. Και εδώ, βλέπετε εδώ. Και για να παίρνει αέρα, όχι. Όχι ότι δεν χωράει η κάρτα ήχου και το κόψαμε. Όχι, είναι για να παίρνει αέρα, γι' αυτό. Ναι, όχι ότι το κόψαμε επειδή δεν χώραγε. Έτσι, θα λέμε αυτά. Θα μπει εκεί πάνω που έχουμε και τα υπόλοιπα, αλλά για να γίνει αυτό φέρουμε μια σκάλα. Μια σκάλα. Παιδί, φέρε τη σκάλα. Παιδί! Παιδί. Πώς ακούει. Έγινε αυτό, ρε. Εδώ ήταν η σκάλα. Οκ, okay, άκυρο. Κόψουμε το προηγούμενο. Και πάμε λοιπόν, μάγκες, να βάλουμε σιγά σιγά την καρτούλα πάνω. Λοιπόν, παιχτούρες, θα βάλουμε τη φέτα, την κάρτα ήχου στην ουσία, μέσα, μαζί με κάποιες άλλες φέτες που έχουμε για το δίκτυό μας εδώ πέρα, ένα modem, router και ένα switchάκι που έχουμε. Θα μπουν όλα αυτά μαζί όμορφα, ώστε να μην γίνεται χαμός. Βέβαια, τυχώς δεν θα μπορούμε να το δείξουμε εκεί πάνω που είναι. Οπότε θα στήσουμε εδώ πρώτα τις φέτες, μέσα στην καμπίνα. Και μπορεί να κάνουμε ένα τελικό πλάνο να δείτε πώς είναι. Παρ' όλα αυτά, θα ακούσετε σίγουρα πώς ήταν το πριν και το μετά την κάρτα ήχου με τα ίδια μικρόφωνα. Να δείτε λίγο τι διαφορά έχει κάνει. Αν και να μην κάνει τεράστια διαφορά, γιατί okay, αυτά τα μικρόφωνα είναι απλά μικρόφωνα πολύ φθηνά. Σίγουρα όμως θα μειωθεί το θόρυβο, το hiss που κάνει στην ουσία από μέσα από το audio interface. Γιατί αν το έχετε παρατηρήσει, έχει ένα θόρυβο όταν μιλάμε. Οπότε ελπίζουμε αυτό να μειωθεί και να μην μας παίρνει τα αυτιά κάθε φορά που κάνουμε edit, γιατί μας ενοχλεί πάρα πολύ. Και στα monitor που ακούμε ένας τον άλλον. Λοιπόν, να πούμε ότι η μεγαλύτερη αναβάθμιση πιστεύω ότι θα είναι... Ξεκινάς εσύ, φίλε. Η μεγαλύτερη αναβάθμιση που θα γίνει πιστεύω θα είναι ηχομόνωση. Ο χώρος μάγκες δεν έχει καθόλου ηχομόνωση. Το μεγαλύτερο κομμάτι, τέλος πάντων, του δωματίου, οπότε... Όσο να είναι, χωλαίνουμε εκεί. Τα μικρόφωνα που θέλουμε να πάρουμε πιστεύουμε θα είναι τούμπανο, αλλά είναι για το μέλλον. Άρα θέλω να πιστεύω ότι αυτή η αναβάθμιση που κάναμε τώρα θα βοηθήσει όσο να είναι για το θόρυβο. Μπορείς να αναφέρεις τα μικρόφωνα. Τα μικρόφωνα που θα πάρουμε είναι... Γιατί θυμάμαι ακριβώς το μοντέλο, νομίζεις. Sure, SM7B. Ναι, αυτά. Are you sure? Κοίτα, εδώ η εταιρεία έχει προνοήσει πάντως για να παίρνει αέρα, έτσι. Εντάξει, την καμπίνα δεν την πήραμε για αυτόν τον σκοπό. Η καμπίνα υπήρχε, την είχε ο Τζέι, κάτι άλλο τέλος πάντων. Και αφού ήρθε η κάρτα ήχου, λέμε ωραία, αφού δεν τη χρησιμοποιεί τέλος πάντων τώρα, θα τη χρησιμοποιήσουμε εμείς. Ναι, η κάρτα δεν χωράει. Τελικά. Εντάξει, όμως την έκοψε ο Τζέι, όλα καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχουν και στο σωστό μέγεθος. Μπορώ να έχω και αυτή τη φέτα. Αυτή εδώ τη φέτα. Ναι. Αυτή είναι η φέτα που έχουμε, που είναι στην ουσία το router, μάγκες, το ίντερνετ μας. Δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα? Θέλει λίγο καθάρισμα. Εντάξει, ρε. Γιατί βλέπουμε αυτό. Κάποιοι δεν μπορούν να κινηθούν. Εκτούρες, εδώ είναι η φέτα που έχουμε για το ίντερνετ. Αυτή η φέτα ευθύνεται ότι δεν μπορείτε να μας κάνετε DDoS. στην ουσία μπορούμε να βάλουμε δύο γραμμές ίντερνετ. Όχι αυτό.
πάνω. Και μπορούμε επίσης να βάλουμε δύο switch κατευθείαν πάνω από τη φέτα με δύο διαφορετικά δίκτυα. Και είναι και του μπανιάρα, δηλαδή τα δεδομένα τα κάνει μπαμπαμ. Έτσι έχουμε δει μεγάλη διαφορά. Γιατί είχαμε θέμα στα live, και ακόμα έχουμε βέβαια. Αλλά τουλάχιστον όχι από το δικό μας κομμάτι, είναι μόνο από τον ΟΤΕ πια. Και ελπίζουμε να το λύσουμε. Βάλαμε το router εδώ πέρα. Το σετάραμε, το βάλαμε πάνω-πάνω. Αλλά ακολουθά. Τώρα έχουμε βγάλει το σουιτσάκι που έχουμε, να πάμε ένα κοντινό, να το βάλουμε πάνω. Έχει πόσες, 32 θύρες, 24 θύρες, κάποιες 10 gigabit θύρες, τα οποίες δεν τις έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα. Εντάξει, είναι normal, δηλαδή μας έχει βοηθήσει αρκετά σε μεταφορές μέσα στο στούντιο τα αρχεία. Πριν είχαμε θέμα, οπότε αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βέβαια δεν θα μείνουμε εδώ για πάντα. Θέλουμε λίγο το δίκτυο να γίνει 10 gigabit κάποια στιγμή, αλλά απέχει ακόμα. Φίλε, αυτές οι βίδες γιατί είναι πλαστικές? Ναι, να πούμε μάγκες ότι δεν έχουμε άλλα mounts να βάλουμε αυτή τη φέτα και αυτά που έχουμε παραγγείλει δεν έχουν έρθει ακόμα. Οπότε γελάνε γιατί δεν τα έχουμε παραγγείλει. Γι' αυτό γελάνε. Επειδή ψεύδομαι. Ούτε ένα ψέμα δεν μπορούμε να πούμε. Έξερε φίλε, κάπου είχαμε αλλά δεν τα βρίσκουμε τώρα. Κάπου είχες σύμβαση, κάτω δεν τα βρίσκεις, δεν πειράζει τώρα. Τα ένα μάγκες, ό,τι πρόβλημα έχετε, τα ένα... Πεχτούρες μπήκανε και πλαστικές βίδες. Ωραία φαίνεται, μπορώ να πω. Δεν είναι και... εντάξει, επειδή δεν είναι βαριά. Να, ορίστε. Αχά είναι. Άσχημα δεν είναι. Και δεν είναι βαριά. Τώρα από αυτή δεν θα κρατιότανε με τίποτα. Θα πρέπει να βάλουμε 5-6 tire up. Να δείξουμε και λίγο πίσω. Τέλο. Αλλό, για να παίρνει αέρα είναι αυτό, έτσι. Μην μπερδεύεστε. Όχι ότι δεν χωράει. Θα μπει να είναι για αυτή τη φέτα. Να πούμε ότι εδώ μπροστά έχουμε άλλο ένα κενό. Δεν θα τα πάμε πολύ κολλητά μεταξύ τους. Έχουμε άλλο ένα κενό το οποίο θα μπει ένα cloud lifter όταν πάρουμε τα καινούργια μικρόφωνα. Να έχουμε και λίγο απόσταση μεταξύ τους, να μην υπάρχουν παρεμβολές στον ήχο, ελπίζουμε. Και αυτά πάνω κάτω. Το μόνο που μένει τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι που δεν θα δείτε στο βίντεο, γιατί θα γίνει πανικούλης με τα καλώδια. Γίνεται χαμός. Χαμός. Το τεστ ακούσετε, λογικά τώρα, μόλις τελειώσουμε από αυτό το κομμάτι. Και θα μας πείτε κάτω στα comment τι γνώμη σας. Γεια χαρά μάγκες. Αυτό είναι ένα τεστ για τον ήχο. Τα μικρόφωνα είναι τα ίδια, αλλά οι κάρτες ήχου διαφορετικές. Γεια χαρά μάγκες. Αυτό είναι ένα τεστ για τον ήχο. Τα μικρόφωνα είναι τα ίδια, αλλά οι κάρτες ήχου διαφορετικές. Γεια χαρά μάγκες. Αυτό είναι ένα τεστ για τον ήχο. Τα μικρόφωνα είναι τα ίδια, αλλά οι κάρτες ήχου διαφορετικές. Γεια χαρά μάγκες. Αυτό είναι ένα τεστ για τον ήχο. Τα μικρόφωνα είναι τα ίδια, αλλά οι κάρτες ήχου διαφορετικές. Λοιπόν, μάγκες και μάγκησες, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να μάθετε και κάτι σήμερα από τα super technical πράγματα που εξηγήσαμε. Ελπίζουμε, μάγκες, να υπάρχει κάποια αλλαγή στον ήχο. Κάποιοι δεν είχατε παρατηρήσει καν ότι ο προηγούμενος ήχος ήταν περίεργος, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία, όπως βλέπετε, συνεχώς προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε τα πράγματα. Σήμερα είναι ο ήχος, αύριο μεθαύριο θα είναι εικόνα. Όχι κυριολεκτικά. Πολύ καιρό αυτό, έτσι είναι. Και όπως βλέπετε, βάλαμε και πορτούλα. Σιδάκι. Για να μην μας κλέψει κανείς. Τον ήχο. Ναι, βασικά μπορεί να πάρει όλη την καμπίνα, αλλά. Αλλά δεν μπορεί να την ανοίξει. Ακριβώς. Το έχει σημασία. Βέβαια είναι η γαλλική σπάει. Αυτά από εμάς, Μάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθείτε και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!